Λοιπόν, μαζί μας ο Μάνος Μισηλής, εκ μέρους του τμήματος ΧΙΟΥ του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου. Προκειμένου να συζητήσουμε, στείλατε κύριε Μισηλή ένα σημαντικό δελτίο τύπου, το οποίο κοινοποιήσατε και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΧΙΟΥ, που έχει να κάνει σχέση με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τους πολεοδομικούς περιορισμούς που υπάρχουν και που έρονται όταν αναφέρονται σε δομές ασύλου ή σε κέντρα κράτησης. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς εδράζεται η διαφωνία σας και τι πρακτικά σημαίνει αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι προς διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο τροποποιεί αρκετά συνολικά όλη την υφιστάμενη νομοθεσία περί μεταναστευτικού ζητήματος. Σε μία από τις παραγράφους του τροποποιεί τον 4375 του 16 νόμου, ο οποίος ο ίδιος προέβλεπε αρκετά χαλαρά πράγματα, αρκετά χαλαρή αντιμετώπιση σε όλων τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούσαν όλες αυτές τις δομές που είπατε κι εσείς. Γενικότερα ο 4375 ήταν πολύ χαλαρός σε θέματα εντός οικισμού, δηλαδή θα μπορούσε να νοικιάσει κτίρια, εγκαταστάσεις για να κάνει δομές ασύλου ή δομές φιλοξενίας των εισερχόμενων. Όμως δεν ακουμπούσε τόσο πολύ τα εκτός οικισμού. Με την τροποποίηση που ετοιμάζεται, και λέω ετοιμάζεται γιατί είναι το νομοσχέδιο για διαβούλευση μέχρι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα και μετά θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και για να ψηφιστεί. Καταργούνται τα πάντα. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον καμία ειδική αδειοδότηση πλην κάποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα εκτός οικισμού. Και όχι για όλα. Και όχι για όλα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι καταστρατηγούνται όλες οι πολεοδομικές διατάξεις. Δημιουργείται μια γενικότερη αβεβαιότητα και θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι το θέμα ενάντια στη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι, αν αυτό το πράγμα γίνει νόμος του κράτους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οποιοδήποτε χρώμα έχει η σημερινή ή η αυριανή κυβέρνηση κτλ., αυτό το πράγμα θα ισχύει. Άρα δηλαδή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού να οριοθετεί καταστάσεις κτλ. Αυτό κύριε Μισηλή σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν πούμε ότι μία δομή ασύλου επιχειρηθεί να μπει, για παράδειγμα, μέσα στην πόλη, θα μπορεί να γίνει με διαδικασίες fast track εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σαφέστατα. Κάποια μέρα θα ξημερώσει μία μέρα και θα εμφανιστεί ένα μανιτάρι. Κανείς δεν θα ξέρει από πού προήλθε, τι αδειοδοτήσεις έχει πάρει. Γιατί να διευκρινίσουμε και κάτι. Έτσι, γιατί γενικά, σαν πολίτες, σαν ιδιοκτήτες κτλ., δεν περνάει από το μυαλό τους. Αλλά η διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι ένα φετίχ του κράτους ή ένας αδειστικός τρόπος για να υποφέρει ο κόσμος, ας πούμε, μέχρι να βγάλει την άδεια οικοδομής. Πέραν ότι διασφαλίζει κάποια σημαντικά πράγματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή αν επιτρέπεται να χτίσεις τέλος πάντων αυτό που θες να χτίσεις εκεί που θες να το χτίσεις, σου εξασφαλίζει μέσω των μελετών που θα γίνουν για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ότι αυτό το πράγμα έχει μελετηθεί από κάποιους επιστήμονες και είναι ασφαλές, τουλάχιστον ασφαλές και λειτουργικό για τους ανθρώπους. Τώρα φαντάζεστε τώρα, αν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, ένα ερείπιο το οποίο θα γυαλίσει στον εκάστοτε υπουργό ή να μην πω κάτι χειρότερο κτλ. Πάνε να βάλουν κόσμο μέσα. Αυτό μπορεί να μην έχει τα φορτία κτλ. Να δέξει και να έχουμε άλλα ατυχήματα. Μάλιστα. Εντάξει, σκεφτείτε και το άλλο. Mm-hmm. Πόσες εργατόρες έχουν αφιερωθεί από επιστήμονες, από μέλη τεχνικών υπηρεσιών, από επιτροπές διαβούλευσης, από, για να καταλήξουμε σε σχέδια πόλης, σε σχέδια οικιστικής ανάπτυξης, σε γενικό πολεοδομικά σχέδια, έτσι. Δεν μπορεί με μια απόφαση αυτά όλα να καταστρατηγούνται. Θα σας πω και ένα άλλο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέμε ότι ο τρόπος θέλει ανάπτυξη, έχουμε προβλήματα στην οικονομία, πρέπει να δώσουμε κάτι, να ξεκινήσουμε και τα λοιπά διαδικασίες. Ωραία, και σας λέω ότι εμφανίζεται ένας μεγαλοεπενδυτής, ένα μεγαλοεπενδυτικό σχήμα, έτσι, και θέλει να φτιάξει μια τουριστική εγκατάσταση, ας πούμε, για τα νησιά μας. Λοιπόν, με συγκεκριμένους όρους, αφού λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ώστε να εγκριθεί το σχέδιό του και να ξεκινήσει την κατασκευή κτλ.,
Δεν είναι σήμερα βέβαιο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, ότι μεθαύριο κάποιος θα πάει δίπλα του να εγκαταστήσει μία δομή η οποία θα είναι εξόχως αντιτουριστική. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να έρθει αυτός ο άνθρωπος να επενδύσει, εφόσον κανείς δεν Άρα του λέτε ότι εξασφαλίζει. δημιουργεί και επιπλέον αβεβαιότητα στον όποιο επενδυτή θέλει, ας πούμε, Μα, να μπορεί να και επανωθεί στοιχείο. γενικά δημιουργείται μία αβεβαιότητα. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Ούτε δίπλα στο σπίτι σου, ούτε δίπλα στην παραλία που κολυμπάς, ούτε δίπλα στο βουνό που πηγαίνεις για κοινή. Αυτά, κύριε Μισελίδη, τα έχετε καταθέσει εσείς τώρα στο Υπουργείο. Εμείς τα καταθέσαμε αυτά στη διαβούλευση, στην Επιτροπή Διαβούλευσης και θα φύγουν σαν επίσημα έγγραφα στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής που θα εξετάσει το νομοσχέδιο σε επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, διαφωτιστικά τα όσα είπατε και Να είμαστε είστε στην καλά. επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.